Ξεκινά την ερχόμενη Πέμπτη το 1ο φεστιβάλ Open Nights, ενώ σήμερα παραχωρήθηκε συνέντευξη τύπου από τους διοργανωτές για τις δράσεις του φεστιβάλ. Ένα φεστιβάλ το οποίο συνδιοργανώνεται από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων και την ομάδα ΟΦΑΡΤ, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της κυρίας Καραφέρη, την οποία και έχω δίπλα μου και την ευχαριστώ. Είναι ένα υπό την αιγίδα και υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Υπουργείου Πολιτισμού. Πρόκειται για ένα φεστιβάλ το οποίο είναι διακαλλιτεχνικό και διεπιστημονικό. Ένας ζωντανός και ανοιχτός διάλογος τέχνης και ανθρώπων. Φέτος, ο θεματικός πυρήνας του φεστιβάλ είναι η γη. Η γη, η οποία δεν αποτελεί μόνο πηγή έμπνευσης για τον καλλιτέχνη για να εκφραστεί, αποτελεί και τη δική του προσωπική, αλλά ταυτόχρονα και ανοιχτή κοινή στέγη. Η γη, γόνιμη όπως και η τέχνη, πάντα υπόσχεται την αναγέννηση και τη ζωή. Με πυρήνα την κεντρική Ελλάδα, είναι δυναμικά ενεργό τα τελευταία 9 συνεχή χρόνια. Πολλά χρόνια δημιουργίας, ανταλλαγής γνώσεων, αισθητικής και εμπειριών. Περάσαμε πανδημία, περάσαμε πλημμύρες, περάσαμε καταστροφές. Με την επιλογή του φετινού θέματος αυτού της γης, στηρίζουμε ένα σύνολο αξιών που συνάδουν με τον πιο πράσινο, δικαιότερο και σοφότερο κόσμο που θέλουμε να ζούμε. Παράλληλα, θα υπάρχει και ένα μπαζάρ στο Μήλο του Παπά, όπου μπορεί κανείς να ενημερωθεί από παραγωγούς, δημιουργούς και ομάδες που σέβονται τη γη. Είναι σημαντικό το ότι έχει απλώσει τις δράσεις της με ένα τέτοιο τρόπο στην πόλη, το οποίο είναι εντυπωσιακό, από την αρχή το έκανε και έχει φέρει κοντά πολλούς διαφορετικούς θεσμούς, όχι μόνο από την πολιτεία όπως την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τον Δήμο Λάρισας, αλλά την Εφορία Αρχαιοτήτων, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Φέτος έχουμε τη χαρά να συμπράττουμε διαφορετικά και παλιά είχαμε συνεργαστεί, αλλά φέτος έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε στην πόλη μας την κυρία Κλέρ Ιμπέρ, μια σύγχρονη δραματουργό, μια καλλιτέχνη που συνδυάζει την ποίηση με τη μουσική, τον ήχο και τη δραματουργία, η οποία θα τη δούμε σε δύο πλευρές. Θα τη δούμε σαν καθηγήτρια, θα δώσει ένα σεμινάριο στην αγγλική γλώσσα με τους συνεργάτες της, τον κύριο Στάλιν Μπλέικ, στην αγγλική γλώσσα, επαναλαμβάνω, για να υπάρχει μια καλύτερη πρόσβαση στο κοινό. Και το απόγευμα του Σαββάτου 26 Οκτωβρίου στη σκηνή Μπαλέτου του Μήλου θα έχουμε τη χαρά να ταξιδέψουμε μέσα από τον ήχο και τη μουσική στην ποίηση, στο πώς αντιλαμβανόμαστε από το σώμα μας, από την ύπαρξή μας στη γη, αυτή τις λέξεις, τους ήχους και τις εικόνες. Το φεστιβάλ Open Nights έχει λάβει και βραβείο ποιότητας από το Ευρωπαϊκό Οργανισμό.